Φίλες και φίλοι μου, χαίρετε. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή «Ταξιδεύοντας με τις τέχνες». Είμαστε και σήμερα μαζί σας αυτό το ηλιόλουστο Σάββατο, το ανοιξιάτικο Σάββατο του Φεβρουαρίου, για να περάσουμε μαζί μία ώρα με εκλεκτούς καλεσμένους. Στον ήχο σήμερα είναι ο Τάσος ο Περόγλου και η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα μηνύματά σας είναι studio@ngradio.gr. Σήμερα λοιπόν έχουμε τη μεγάλη τιμή και τη χαρά να φιλοξενούμε δύο σπουδαίους εικαστικούς καλλιτέχνες, τον γνωστό χαράκτη και ζωγράφο κύριο Τάκη Κατσουλίδη. Καλώς ήρθατε, κύριε Κατσουλίδη. Καλώς ήρθατε. Και την κόρη του, την κυρία Μαριάννα Κατσουλίδη, η οποία είναι ζωγράφος εκπληκτική, αν και νέα κοπέλα, με μεγάλο έργο. Καλησπέρα. Καλησπέρα και στους δύο. Είναι τόσα αυτά που έχουμε να πούμε. Ειλικρινά, βλέποντας τα βιογραφικά σας, δεν ξέρει κανένας από πού να πρωτοαρχίσει. Αλλά προτείνω να αρχίσουμε από την έκθεση που τώρα τρέχει στο Μουσείο της Μεσίνης, το οποίο έχει και το όνομά σας, κύριε Κατσουλίδη, έτσι δεν είναι? Και λέγεται «Χάραξαν για το Μέγα Αλέξανδρο, 14 Έλληνες χαράκτες». Θέλετε να μας πείτε για αυτή την έκθεση και μετά λέμε και για το μουσείο, γιατί έχουμε να πούμε πολλά για το μουσείο. Να σας πω πώς ξεκίνησε αυτή η έκθεση. Να. Πριν από 5-6 χρόνια, αν θυμάμαι καλά ήταν το 9, το 2009, είχε γίνει στην Αθήνα ένας διαγωνισμός για να βγει ο πιο γνωστός νέο άνθρωπος από την ιστορία, από την ελληνική ιστορία μέχρι σήμερα. Και βγήκε ότι ο πιο γνωστός άνθρωπος όλων των εποχών ήταν ο Αλέξανδρος, ο Μέγας Αλέξανδρος. Λοιπόν, από τότε μου κάθισε στο κεφάλι λίγο ότι θα έπρεπε να κάνω κάτι για το Μέγα Αλέξανδρο στο μουσείο, κάποια έκθεση, γιατί επειδή το μουσείο είναι ένας χώρος που επισκέφτεται πάρα πολλά σχολεία, έχουμε στη Μεσσηνία 165 σχολεία. Λοιπόν, όταν έχουμε τέτοιες εκθέσεις που είναι και εκπαιδευτικές μαζί, έρχονται κάθε εβδομάδα 2-3 σχολεία. Όχι μόνο από τη Μεσσηνία, από όλη τη Μεσσηνία. Από όλη τη Μεσσηνία. Όχι από τη Μεσσηνία. Η Μεσσηνία έχει 3 σχολεία. Ναι, ναι. Αλλά από όλη τη Μεσσηνία. Και τώρα που τηλεφωνήθηκα το μεσημέρι κάτω με το μουσείο, μου είπαν ότι πάλι αυτή η εβδομάδα έχει 2 μουσεία που έχουν προγραμματίσει να επισκεφθούν την έκθεση. Λοιπόν, έτσι ξεκίνησα να κάνω αυτή την έκθεση και έστειλα 30 γράμματα σε καταξιωμένους Έλληνες χαράκτες. Εάν θέλουν να στείλουν ένα έργο, να κάνουν ένα έργο για το Μέγα Αλέξανδρο. Αυτό το έκανα πριν από ένα χρόνο περίπου, τέτοιο καιρό περίπου. Μου απάντησαν 17-18, που ήταν αρκετοί ας πούμε, ότι θα το κάνουν, θα επιχειρήσουν να κάνουν ένα έργο. Τελικά φτάσαμε στους 13, μαζί με εμένα 14 που πραγματοποιήσαμε τα έργα αυτά για το Μέγα Αλέξανδρο. Και έτσι εκλείστηκε να γίνει αυτή η έκθεση και επειδή ήταν για μένα ας πούμε για έκθεση 17 έργα ήταν λίγα, ήθελα πιο πολλά έργα, σκέφτηκα να βάλω άλλα τόσα έργα από γραβούρες 16ου-17ου αιώνα που παριστάνε το Μέγα Αλέξανδρο. Γραβούρες τις οποίες πολλές τις πήρα από τα αντίγραφα που πουλάει το Λούβρο, χαρακτικά του Λούβρου. Και έτσι κάναμε μια έκθεση με τη σύγχρονη χαρακτική και με παλιά χαρακτική. Και είχαμε στα γένεια, είχαμε καλέσει και τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο οποίος ήρθε και έκανε τα γένεια της έκθεσης αυτής, η οποία έχει μεγάλη επιτυχία. Και εξακολουθεί και έχει. Εξακολουθεί και θα κρατήσει μέχρι τις 11 Απριλίου, αλλά είπαμε θα κάνουμε και παράταση, ίσως μέχρι το Πάσχα να κρατήσουμε την έκθεση αυτή. Να κάνετε, γιατί φαντάζομαι ότι αξίζει τον κόπο και το μουσείο δεν το έχω επισκεφθεί, αλλά έχω δει ότι είναι ένα υπέροχο νεοκλασικό κτίριο και έχετε κάνει πολλή δουλειά μέσα σε αυτό το μουσείο. Πώς πρώτο άρχισε η ιδέα του μουσείου, κύριε Κατσουλή?
αυτό το μουσείο ήταν πρώην δημαρχείο και πριν δημαρχείο ήταν αστυνομία. Στην οποία είχα κάνει και, και εγώ, ας πούμε, 2 ώρες κρατούμενος εκεί πέρα, όταν ήμουν παιδάκι. Α, μικρό. Γιατί σας πιάσανε? Με πιάσανε γιατί μάθανε ποδήλατο και την ώρα που πήγαινα, που δεν το πήγαινα καλά το ποδήλατο, ήταν τότε ένας με κάτι μπότες, ήταν μόλις μετά τον πόλεμο, ας πούμε, ήταν η εθνοφυλακή που λέμε. Α. Και το χτύπησα στην πόρος αυτό και είχε μια ομπρέλα, του στράβωσα την ομπρέλα. Με παίρνει λοιπόν αυτό που το λέει, πάμε στην αστυνομία, λέω, μου πλέον στην ομπρέλα. Εγώ ήμουν 11 χρονών, 12, ξέρω. Με πήγε εκεί πέρα, δεν ήταν ο διευθυντής, ο διοικητής, ας πούμε, και ως που να έρθει ο διοικητής για να αποφασίσει τι θα γίνω, με κατεβάσαν στο κρατητήριο, όπου τώρα το κρατητήριο είναι εργαστήριο χαρακτικής. Πού να το φανταζόσασταν τότε στα 11 χρόνια σας? Ακριβώς, γι' αυτό ότι θα γίνει μουσείο και με το όνομά σας. Ναι, τα νέα γράφανε όταν κάναμε τα εγγένεια, γράφανε η φυλακή που έγινε μουσείο. Είναι όμως πολύ καλό συντηρημένο, καλόγουστο που το έχω δει έτσι σε φωτογραφίες. Ναι, είναι νεοκλασικό του 1900 περίπου, ο αρχοντικό δηλαδή ήταν, το οποίο είναι 600 τετραγωνικά. Είναι 300 τετραγωνικά από πάνω και 300 είμαι υπόγειο. Οπότε εκεί πέρα έχω βάλει περίπου 250 έργα δικά μου, τις έχω χαρίσει. Τώρα θα μου πείτε πώς ξεκίνησε. Πώς ξεκίνησε και ποια ήταν η πρώτη χρονιά λειτουργίας? Ξεκίνησε το 2002, που είχα ένα ραντεβού με τον δήμαρχο, με τον τότε δήμαρχο, τον ήξερα πρώτη φορά τον έβλεπα, γιατί εγώ από τότε που έφυγα από κάτω δεν πήγαινα εύκολα στη Μεσσίνη. Είχα φύγει, είχα μετακομίσει, δεν υπήρχε ούτε σπίτι δικό μας, τίποτα. Αλλά είχα πάει εκείνη τη φορά για να τα συμβιβάσω μεταξύ του Δημάρχου και του Παμίσου, ένα σύλλογο που κάναμε πολιτιστικές εκδηλώσεις. Γνωστός σύλλογος. Ναι. Γνωστός σύλλογος, ο Παμίσος, που είναι Μεσσηνίων, που μένει στην Αθήνα αλλά και στη Μεσσίνη. Και εκεί απάνω μου λέει ο Δήμαρχος κάποια στιγμή, λέει, σου βάζουμε το κτίριο, βάζεις τα έργα, να σου κάνουμε ένα μουσείο. Ευχαριστώ, θα το κάνουμε. Και έτσι ξεκίνησε αυτό το μουσείο. Και σε ένα χρόνο πραγματοποιήθηκε. Από το 2003 κάναμε τα εγγένεια. Και έχετε κάνει πολλές δραστηριότητες. Δεν είναι μόνο ότι απλές εκθέσεις, αλλά κάνετε πολλές δραστηριότητες. Όχι, από εκεί πέρα, επειδή εγώ ήθελα το μουσείο αυτό. Βασικά έχει. Ο σκοπός του μουσείου είναι να αναδείξει το έργο το δικό μου. Γι' αυτό έγινε. Για τα έργα μου. Γι' αυτό είναι γεμάτο με έργα μου. Δεν είναι διαφόρων χαρακτών. Είναι γεμάτο με έργα μου. Αλλά εγώ σκεφτόμουν ότι επειδή είναι ακριβώς έτσι, ήθελα να έχει και άλλο ενδιαφέρον, περισσότερο ενδιαφέρον, και αρχίσαμε να κάνουμε εκθέσεις 1 ή 2 το χρόνο, αποσύροντας τμήμα από τα δικά μου τα έργα, για να κάνουμε εκθέσεις άλλα γνωστών χαρακτών, ξένων ή Ελλήνων. Ναι, και ναι. Κάναμε πάρα πολλές. Και φέρατε ονόματα κορφές. Δηλαδή. Ναι, φέραμε φτάσαμε να φέρω μέχρι τον. Καταρχήν φέραμε. Μυρό, από ό,τι ξέρω. Όχι Μυρό, φέραμε τον. Νταλή. Σαγκάλ. Το Σαγκάλ φέραμε. Σαγκάλ. Από την Μπιωτέκ Ρασιονάλ, που είναι πάρα πολύ δύσκολο να το δώσω, να το χαρίσω. Αλλά εγώ, επειδή έχω σχέσεις με την Βιβλιοθήκη Νασιονάλ, έχει έργα μου, έχει αγοράσει έργα μου, μου είπαν ό,τι θέλετε, κύριε Γατσουλίδη, αρκεί να πληρώσετε τα μεταφορικά και τις ασφάλειες. Ναι, οι ασφάλειες είναι πολλές. Πολλές, πράγματι. Και είχα φέρει το Σαγκάλ, αλλά πριν από το Σαγκάλ είχα φέρει έργα από το Λούβρο, γραβούρες από το Λούβρο με ελληνικά θέματα, διαφόρων χαρακτών σπουδαίων από το 1600 και μετά. Έχουμε κάνει εδώ για την Ελιά μια έκθεση ωραία για την Ελιά. Ναι, για πείτε μας για αυτή. Ναι. Που είναι από Έλληνες χαράκτες που χάραξαν Ελιές. Και είχαμε κάνει και έκδοση τότε, μάλιστα μια έκδοση που
την είχε κάνει η εκδόση Αδάμ, την είχαν κάνει. Μετά έκανα του Τέτσι έκθεση με τα χαρακτικά του Τέτσι. Είχα πάρα πολλές εκθέσεις, δηλαδή κάθε χρόνο από τότε κάνουμε μία με δύο εκθέσεις. Τώρα τελευταία βέβαια λίγο σταματήσαμε, διότι με τα οικονομικά δεν γίνεται αυτά τα πράγματα. Θέλουν κάποια οικονομική ενίσχυση και επειδή σφιχτήκαν τα πράγματα, ο Δήμος δίνει πολύ λίγα λεφτά μόνο για τη συντήρηση του μουσείου. Μόνο αν βρω εγώ χορηγό. Και έβρισκα πάντα χορηγό μέχρι τα πέρσι. Ο βασικός μας χορηγός ήταν η Αλφα Μπανκ, ο Κωστόπουλος. Που είναι και Καλαματιανός. Ο οποίος είναι Καλαματιανός, ο οποίος εκτιμάει πάρα πολύ το έργο μου και μου είχε πει όταν έχεις τέτοιες εκδηλώσεις θα άρχισε να δουλεύεις. Αλλά τώρα καταλαβαίνετε ότι και οι τράπεζες δεν βρίσκονται σε πολύ καλή κατάσταση. Όμως η ζωγραφική και η τέχνη παραμένει πάντα ανθύρη και πάντα να δίνει μηνύματα στους ανθρώπους. Φυσικά και ό,τι μπορούμε κάνουμε και τώρα να το κρατάμε σε ζωντάνια αυτό το μουσείο. Και γι' αυτό κάναμε τώρα αυτή την έκθεση με τον Μέγα Αλέξανδρο. Και είναι και μια ας πούμε προεόρτια, γιατί σημειώνω ότι σε μερικά χρόνια θα έχουμε τα 2.300 χρόνια από το θάνατο του Μεγάλου Αλέξανδρου. Δηλαδή το 2023 θα κλείσουν 2.300 χρόνια από το θάνατο του Μεγάλου Αλέξανδρου. Οπότε τότε θα γίνουν πολλές εκδηλώσεις για το Μεγάλο Αλέξανδρο. Ήδη διάβασα σήμερα σε μια εφημερίδα ότι στο Λονδίνο κάνανε μια τέτοια ομιλία και εκδήλωση για το Μεγάλο Αλέξανδρο. Αυτή τη στιγμή τώρα. Μεγάλος Αλέξανδρος είναι μια φυσιογνωμία η οποία ζει, ας πούμε, συνεχίζει να υπάρχει. Και ζει στις καρδιές όλων των ανθρώπων της γης. Να σας διακόψω λίγο, να γνωρίσουμε λίγο και την κόρη σας και να ξαναγυρίσουμε σε εσάς. Καλώς ήρθατε, κυρία Κατσουλίδη. Καλώς σας βρήκαμε. Έχω δει καταπληκτικά έργα που έχετε, παρόλο το νεαρό της ηλικίας, και μου κάνει εντύπωση η φιγούρα του στρατιώτη που έχετε. Εννοείται στην τελευταία δουλειά. Στην τελευταία δουλειά, ναι. Τι συμβολίζει? Κοιτάξτε να δείτε, αυτή η δουλειά την ονόμασα Animus Animal, έχει και ένα λογοπαίγνιο, δηλαδή δεν είναι άνιμα, είναι animal, γιατί η έμπνευση μου ήρθε βλέποντας μία ταινία που μιλούσε για το αρσενικό και το θηλυκό. Και μάλιστα έλεγε ότι το αρσενικό είναι η δύναμη και το θηλυκό η χάρη. Και είχε μία ατάκα μέσα η ταινία που έλεγε «Μητέρα, πατέρα, πάντα θα παλεύετε μέσα μου». Σαν δυνάμεις. Έτσι λοιπόν, αυτό το είχα δει χρόνια πριν και άρχισα να σκέφτομαι ότι τελικά όλοι μέσα μας έχουμε το αρσενικό και το θηλυκό στοιχείο, ανεξαρτήτως φύλου δηλαδή. Φύλου, ναι. Αλλά εγώ ήθελα να το αποδώσω αυτό συμβολικά και επίσης ήθελα να πω τη γνώμη μου, δηλαδή μέσα από τη δουλειά μου, ότι πρέπει να γίνεται σύνθεση αυτών των στοιχείων. Δεν γίνεται ούτε μόνο το ένα ούτε μόνο το άλλο. Χρειάζεται και η τόλμη, χρειάζεται και η χάρη, χρειάζεται και να είσαι παθητικός, όταν χρειάζεται και να είσαι πιο ενεργητικός και να είσαι πιο τρυφερός και να είσαι πιο δυνατός. Οπότε αποφάσισα να συμβολήσω τη γυναίκα με τη χορεύτρια, την μπαλαρίνα, που είναι πολύ, πολύ έτσι αρχιετυπικός ρόλος της είναι, χορεύτρια. Ναι. Και τον άντρα με το στρατιώτη. Αλλά κάνοντας κάτι ανάποδο, δεν έβαλα το χρώμα στις χορεύτριες, που είναι συνήθως με ροζ, κόκκινα. Τις άφησα ασπρόμαυρες και πιο λιτές και πιο δωρικές και έβαλα το χρώμα στους στρατιώτες. Και έπαιξα με συνθέσεις που είχαν μέσα ζώα, αντικείμενα. Άλλοτε ήταν ένα στρατιώτης, μια χορεύτρια. Δηλαδή ήθελα να παίξω με το θηλυκό και το αρσενικό και να δείξω ότι τελικά αυτό δεν είναι μία μάχη, είναι μία σύνθεση για μένα. Μία σύνθεση και μία αρμονία. Μία αρμονία. Και βέβαια με βοήθησε πάρα πολύ και η θεωρία του Γιούγκ, που έτσι μη φανταστείτε ότι γνωρίζω εις βάθος, έτσι από αυτά που τα λίγα που έχω γνωρίσει και ενδιαφέρει και διαβάζω, που
μιλάει για το άνιμους και το άνιμα, δηλαδή το θηλυκό στοιχείο που ενυπάρχει σε κάθε άντρα και το αρσενικό στοιχείο που ενυπάρχει σε κάθε γυναίκα. Κάθε γυναίκα. Εγώ, για να είμαι ειλικρινή, συγκινήθηκα όταν είδα τα έργα σας τα τελευταία, γιατί κάπου μέσα μου θυμήθηκα αυτό το τρυφερό παραμυθάκι, ο Μολυβένιος στρατιώτης και η χορεύτρια. Ναι, που είναι από τα ωραιότερα παραμύθια αυτό. Σκληρό βέβαια λίγο παραμύθι, ναι, αν το σκληρό, θυμάστε. Αλλά είναι πολύ, ναι, τρυφερό. Όντως πολλοί κόσμος έκανε αυτό το σειρμό. Ήταν και αυτό μέσα στο μυαλό μου, δεν θα το κρύψω. Και ήταν και φυσικά και ένα αντιπολεμικό μήνυμα, έτσι, για, ναι, για όλα αυτά που γίνονται. Απλά εμένα μου αρέσει να τα βγάζω έτσι, να φαίνονται πιο ναΐφ, χωρίς να είναι. Δηλαδή μου αρέσει ο άλλος να βρίσκει τα μηνύματα μέσα από τα έργα χωρίς να είναι ολοφάνερα. Αυτό πήγα να πω τώρα, ναι, ότι σ' αφήνει το έργο, σ' αφήνει να ερμηνεύσεις πολλά πράγματα και δεν μπορείς να τραβήξεις εύκολα τα μάτια σου από πάνω του. Μακάρι. Θες να το δεις κι άλλο κι άλλο κι άλλο, να το χορτάσεις, να καταλάβεις, πούμε, δεν είναι κάτι το προσπερνάς εύκολα. Όχι, αλήθεια, δεν ξέρω. Μακάρι να ισχύουν αυτά που λέτε, βέβαια. Πολύ θα με ευχαριστούσε. Αλλά τουλάχιστον σκέφτομαι ότι είναι μια δουλειά που έχει και, πέρα από το συναίσθημα, έχει και νοητική προσέγγιση. Δηλαδή, νομίζω ότι σε βάζει να σκεφτείς. Μα η επιτυχία του είναι ακριβώς αυτό. Το ότι ισορροπεί το συναίσθημα με το νου, με τη σκέψη. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Φίλες και φίλοι μου, είμαστε πάλι κοντά σας με δύο σπουδαίους Έλληνες εικαστικούς που μας τιμούν σήμερα με την παρουσία τους, τον κύριο Τάκη Κατσουλίδη και την κυρία Μαριάννα Κατσουλίδη, είναι μπαμπάς και κόρη. Και θα ήθελα, κυρία Κατσουλίδη, να σας ρωτήσω για τη δυσκολία της τέχνης της χαρακτικής. Ξέρω ότι διδαχτήκα τη χαρακτική με ένα σπουδαίο δάσκαλο, το Κεφαλινό. Μετά πώς την αναπτύσσει κανείς την τέχνη, δηλαδή, για πείτε μου λίγο την πορεία, έτσι, μετά από τη σχολή, πώς αρχίζει κανένας και ανεξαρτητοποιείται, κάνει δικά του, πώς δηλαδή την εξελίσσει. Όταν μπήκα στη σχολή, εγώ καλών τεχνών, για τη χαρακτική βέβαια, έλεγα να τελειώσω και να πάω να γίνω καθηγητής σε γυμνάσιο. Αυτό ήταν το όνειρό μου. Αλλά όταν άκουσα τον Κεφαλινό όμως, ο οποίος ήταν ένας δάσκαλος φωτισμένος και ήταν ένας δάσκαλος ο οποίος δεν μας μιλάγε μόνο για τη χαρακτική, αλλά για τη μουσική, για τη λογοτεχνία, για πολλά πράγματα, μιλάγε ώρες ολόκληρες. Σιγά σιγά αποφάσισα ότι η ζωή μου θα πρέπει να την αφιερώσω στην τέχνη και να μην πάω να γίνω δάσκαλος, ούτε στο γυμνάσιο, ούτε πιθανά. Και έτσι ξεκίνησα, από όταν ήμουν μέσα ακόμα, αποφάσισα ότι θα κάνω χαρακτική. Βέβαια, η χαρακτική που μαθαίνεται στα σχολεία, στις σχολές, είναι ένα είδος, ας πούμε, ίδιο ήδη και τα λοιπά. Από εκεί και πέρα, πρώτα το εξελίξει κανείς, είναι να το πιστεύει και να κάτσει να δουλέψει. Γιατί είναι, πώς να το πούμε, η σχολή είναι ένα λεωφορείο, ας πούμε, όπου έλεγε ο Πανούτσος, τον οποίο είχαμε συνεργαστεί, έλεγε ότι η σχολή είναι ένα λεωφορείο. Λοιπόν, μπαίνεις στο λεωφορείο για να πας στο σπίτι σου και σε κατεβάζεις σε κάποια στάση. Από τη στάση και μετά, για να πας στο σπίτι σου, θα πας με τα πόδια. Λοιπόν, από εκεί και πέρα αρχίζει, δηλαδή μετά το λεωφορείο, αρχίζει η δική σου συμβολή, ας πούμε, το τι θα κάνεις, πώς θα πας στο σπίτι σου. Σοφή κουβέντα. Στο σπίτι του μεγάλου Παπανούτσου. Του Παπανούτσου, αυτή ήταν πολύ. Το θυμάμαι, γιατί επειδή είχαμε συνεργαστεί πολλά χρόνια με τον Παπανούτσου, όταν ήμουν στη σχολή δεξιά. Λοιπόν, από εκεί και πέρα αρχίζει η ατάκα, πώς να το κάνω, είναι κάτι που πρέπει να, για να επιβιώσει. Δηλαδή, εγώ αισθάνομαι ότι κάνω τέχνη, κάνω χορευτική, είτε και ζωγραφική, γιατί κάνω και τα δύο. Έτσι δικαιολογώ την επιβίωσή μου, δηλαδή γιατί υπάρχω. Έτσι είναι. Και νομίζω ότι εάν ένας καλλιτέχνης δεν ζει έτσι, δηλαδή δεν του είναι τόσο ανάγκη η τέχνη για να επιβιώσει, να μην κάνει καλύτερα. Να μην κάνει. Είναι καλύτερα να μην κάνει, ας πούμε, γιατί αν το κάνεις για οποιοδήποτε άλλο λόγο, τέχνη δεν είναι. Θα είναι ψεύτικη. Δεν θα είναι
αυθόρμητη, δεν θα πείθει κανέναν. Λοιπόν, αυτό και συνεχεία που πήγα στο Παρίσι μετά από το Κεφαλινό, ήθελα καταρχήν να δω τι έχει συμβεί. Είδα όλα τα μουσεία της Ευρώπης, γύρισα, τα είδα όλα όπου μπορούσα να δω, γιατί ο καλλιτέχνης δίδει αφού δει πρώτα. Δηλαδή εμείς επικοινωνούμε με τα μάτια και με το μυαλό. Τα μάτια δεν είναι μόνο τα μάτια, είναι και το μυαλό. Λοιπόν, και μετά λες τι θα κάνω εγώ τώρα, τι θα κάνω και εγώ, αποφασίσεις τι θα κάνεις. Εκεί στο Παρίσι εγώ αποφάσισα να κάνω λιθογραφία, η οποία δεν διδάσκεται στη Σχολή Βατεχνών της Αθήνας. Ήταν μόνο ένα μάθημα, κάναμε τίποτα άλλο. Όμως στην Μποζάρ, στο Παρίσι, έκανα λιθογραφία καθημερινώς, επί 3 χρόνια. Και μ' άρεσε αυτό το είδος, γιατί ήταν πιο κοντά στη ζωγραφική η λιθογραφία. Αλλά είναι όμως μια τεχνική πολύ ευαίσθητη. Και έτσι, γυρνώντας στην Ελλάδα, συνέχισα τη λιθογραφία, πήρα πρέσα δική μου και συνέχισα να κάνω τη λιθογραφία. Έκανα βέβαια και ξυλογραφίες από πριν, και τώρα τελευταία κάνω χαλκογραφίες, έκανα μερικές χαλκογραφίες. Που είναι, γιατί θέλω να πω, ας πούμε, ότι η χαρακτική εκφράζεται με τρεις βασικά τεχνικές. Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Η μία τεχνική είναι η ξυλογραφία, η οποία ξεκίνησε τον 14ο αιώνα με την εφεύρεση του χαρτιού. Γιατί χωρίς χαρτί, χαρακτική δεν υπάρχει. Λοιπόν, με την εφεύρεση του χαρτιού ξεκινάει η ξυλογραφία, από την οποία και ξεκίνησε και η τυπογραφία συνεχεία μετά. Τον 16ο αιώνα γίνεται η χαλκογραφία, η οποία εξελίσσεται συνέχεια μέχρι τον 20ο αιώνα. Και τον 18ο αιώνα, δηλαδή αρχές 19ου, εφευρέθηκε η λιθογραφία, η οποία δεν είναι χαρακτική ακριβώς, ενώ τα άλλα δύο είναι χαρακτική, δηλαδή χαράζουμε πάνω σε ένα υλικό για να τυπώσουμε. Η λιθογραφία σχεδιάζουμε σε ένα υλικό, στη μέτρα πάνω και με μια ορισμένη οξύδωση, χημική οξύδωση ας πούμε, κρατάμε αυτό που σχεδιάσαμε και γίνεται και τυπώνεται αυτό. Δεν τυπώνει άλλη επιφάνεια, τυπώνει μόνο αυτό που σχεδιάσαμε. Αυτή είναι η εφεύρεση της λιθογραφίας, η οποία είναι μέχρι σήμερα, η εξέλιξή της είναι η offset, που ξέρουμε που τυπώνονται όλα τα περιοδικά, ό,τι βλέπουμε είναι τυπωμένο τώρα με offset. Λοιπόν, με 4 χρώματα, τετραχρωμία, η οποία έχει ξεκινήσει και αυτή από το Σερά, ας πούμε, που αντιγύριζε μου, ο Σερά που έκανε, έβαζε ας πούμε ένα κόκκινο, ένα μπλε, ένα αυτό, και έκανε ένα γκρίζο από μακριά. Αυτό το πράγμα έχει γίνει στην offset τώρα κανόνας, ας πούμε, με 4 χρώματα βγάλεις ό,τι από χρωστές, από γκρίζο μέχρι το πιο δυνατό, λοιπόν, κίτρινο, κόκκινο, μπλε και μαύρο. Αυτά είναι η τετραχρωμία. Και η λιθογραφία χρησιμοποιεί αυτά τα χρώματα. Τώρα βέβαια δεν χρησιμοποιούμε εμείς τα ράστερ. Τα ράστερ είναι κουκίδες, οι οποίες παίρνουν ένα πράγμα και το φωτογραφίζουν και το δίνουν φωτογραφικά. Ενώ η λιθογραφία είναι με το χέρι. Και τι θέλω να πω. Θέλω να πω ότι στις αρχές του αιώνα, όταν μετά την εφεύρεση της λιθογραφίας, της φωτογραφίας, η φωτογραφία εφευρέθηκε γύρω στα μέσα του 18ου αιώνα, 19ου αιώνα, δηλαδή 1850-60 εκεί. Μέχρι το τέλος είχε πια πάρει στα χέρια της λιθογραφία όλη τη δουλειά της χαρακτικής των προηγούμενων χρόνων, διότι τον προηγούμενο αιώνα τι έκανε η χαρακτική. Αντέγραφε τα μεγάλα σχέδια, τα μεγάλα έργα από στιχογραφίες για να γίνει μικρότερα, για να είναι πιο λαϊκά. Έκανε αυτό το πράγμα. Δηλαδή έκανε μάλιστα το καροτσάκι, έφερε το καροτσάκι της αντιγραφής. Αυτό που τώρα κάνουν οι γραφικές τέχνες. Δίνεις οποιοδήποτε έργο τώρα, το φωτογραφείς και στο παρεσάρω. Λοιπόν, αυτό το έκανε η χαρακτική. Και το έκανε στην αρχή ασπρόμαυρο, δεν μπορούσε να βάλει χρώμα, μέχρι το 1900. Όταν λοιπόν εφευρέθηκε η φωτογραφία και μπήκε στην
στην υπηρεσία της αναπαραγωγής, της λιθογραφικής αναπαραγωγής μέσω φωτογραφίας, τότε απειλάγει η χαρακτική από αυτό της αντιγραφής, που ήταν μια τέχνη ελάσσονα, δεν ήταν μεγάλη τέχνη, δεν θεωρείται μεγάλη τέχνη η χαρακτική μέχρι το 1900. Δεν θεωρείται τέχνη της αντιγραφής. Μετά έγινε όμως μεγάλη τέχνη, διότι δεν είχε πια αντικείμενο να αντιγράψει, έπρεπε να γίνει δημιουργική τέχνη. Και έτσι την πήρε από το Τουλούζ-Λοτρέκ, Πικάσο, όλοι αυτοί κάνανε, όλοι οι μεγάλοι ζωγράφοι, χαρακτική, αλλά για τη χαρακτική, όχι να αντιγράψουν κάποιο άλλο έργο. Λοιπόν, έτσι ήταν. Πρωτογενή έργα πια. Πρωτογενή. Και αυτό απλώς ότι είναι. Το καλό της χαρακτικής είναι ότι κάνει φτηνότερα έργα, επειδή βγάζει αντίτυπα, οπότε διαιρείται το κόστος, ας πούμε. Ένας πίνακας μπορεί να κάνει ένα εκατομμύριο, αλλά όταν κάνεις ένα πίνακα και κάνεις 100 έργα χαρακτικά, ας πούμε, μπορεί να διαιρεθεί για το 100 το ένα εκατομμύριο. Ναι. Και έτσι να είναι πιο λαϊκή τέχνη. Είναι πιο λαϊκή τέχνη. Αυτό είναι στη χαρακτική. Αλλά η δημιουργία όμως είναι δημιουργία. Έχετε κάνει πάρα πολλές εκθέσεις, πάρα πολλά έργα. Ήσασταν και διευθυντής της Σχολή Δοξιάδη, δεν είναι έτσι? Ναι, επειδή είχα μπει στη Σχολή Δοξιάδη από το 60, μόλις συντήρηθηκε η Σχολή Δοξιάδη, μετά έφυγα το Παρίσι, ξαναήρθα στη Σχολή Δοξιάδη και από το 69, το 70 περίπου, μέχρι το 76 που έκλεισε, ήμουν διευθυντής της Σχολής Δοξιάδης και το εργαστήριο γραφικών τεχνών, όπου με διέφερε και όπου ήξερα τα πράγματα πιο καλά, ας πούμε. Μεγάλη σχολή και βγήκε. Ήταν μια σχολή που πραγματικά, ας πούμε, είχε κάνει ένα όνομα. Είχε καθηγητές, μπορώ να πω, κάποιες εποχές καλύτερους από τη Σχολή Γραφικών Τεχνών, ονόματα. Δίδαξε εκεί πέρα ο Απάρτης, ο Λήπτης, ο Βασιλείου, ο Τάσος, ο Χαράκτης και διάφορα άλλα ονόματα διδάξαμε στην Σχολή Δοξιάδη. Σκεφτείτε ότι η Σχολή Δοξιάδη είναι γνωστή στη Γαλλία, είναι γνωστή, ας πούμε. Όταν πάει ένας μαθητής μας με το δίπλωμά του, μπορεί να το βάλουν στο τρίτο έτος του Πανεπιστημίου, ας πούμε, ή της αντίστοιχης σχολής. Τέτοιο κύρος έχει. Ναι. Αλλά να πούμε, εκτός από το ταλέντο το εικαστικό, έχετε και συγγραφικό ταλέντο. Έχετε γράψει 2 βιβλία μέχρι τώρα και ευχόμαστε να τα πολλαπλασιάσετε. Είναι ο Παπαμιχάλης και το τρένο. Δύσκολο αυτό. Για μιλήστε μας για αυτά τα βιβλία. Ναι, είναι 2 βιβλία έτσι που είναι βιογραφικά. Αλλά είναι και ένα άλλο βιβλίο πολύ σημαντικό, όπου έχασα αρκετές χιλιάδες ώρες για να το γράψω, όπου είναι το σχέδιο του γράμματος. Είναι έκδοση Καστανιώτη και είναι το 92 αυτό. Και αυτό διδάσκεται στα ΤΕΗ αυτή τη στιγμή. Αφορά τις γραμματοσειρές. Αφορά τα γράμματα, ναι. Η ιστορία της γραφής, την τυπογραφία γενικά, ας πούμε, αλλά πώς σχεδιάζονται τα γράμματα. Είναι ένα πρωτόγνωρο βιβλίο για τα ελληνικά δεδομένα. Τα άλλα 2 που λέτε, που αναφέρατε, είναι βιογραφικά. Το πρώτο είναι ο Παπαμιχάλης, που ήταν ο πατέρας μου, ήταν παπάς και δάσκαλος, και αναφέρομαι ως τον έζησα. Ήμουν παιδί, πολύ μικρό παιδί τότε, και ό,τι θυμάμαι τα έγραψα αυτά, και όταν το εξέδωσε ο Λιβάνης πήρε και ένα βραβείο αυτό το βιβλίο. Το δεύτερο βιβλίο που είναι... Πήρε το βραβείο βιογραφίας, έτσι. Βιογραφίας, ναι. Και το δεύτερο βιβλίο που έβαλα είναι αυτό το πλέον που το ονομάζω το τρένο, γιατί μέσα στο τρένο, ας πούμε, είχα την πρώτη μου, έτσι, ας πούμε, το πρώτο συνέστημα με μια κοπέλα και το θυμάμαι αυτό που το έζησα και γι' αυτό είπα το τρένο, το ονόμασα το τρένο. Επειδή μέσα στο τέλος είχαμε αυτή την γνωριμία, ας πούμε. Λοιπόν, αυτό είναι, έρχεται από το, ξεκινάει από το 2000, από το 44,
συνέχεια μέχρι το 1974 το τρένο. Και περιγράφω όλη μου την εξέλιξη, ας πούμε, και τη συνδρομία πάνω στις σπουδές και ειδικά στην τέχνη, ας πούμε, μέχρι το 1974. Τώρα, αν θα συνεχίσω να γράψω το υπόλοιπο, δεν το ξέρω ακόμα. Σίγουρα θα το γράψετε και σας το ευχόμαστε με όλη μας την καρδιά. Να ακούσουμε όμως ένα μικρό κομμάτι μουσικό και να επανέλθουμε στην κυρία Μαριάννα Κατσουλίδη. Κοντά σας ξανά, φίλες και φίλοι μου, με τους δύο σπουδαίους εικαστικούς που φιλοξενούμε σήμερα στην εκπομπή «Ταξιδεύοντας με τις τέχνες». Και αφού ακούσαμε τον κύριο Κατσουλίδη, να επανέλθουμε σε εσάς, κυρία Κατσουλίδη, να μας πείτε για τη σκηνογραφία που έχετε ασχοληθεί. Γιατί είναι μία τέχνη με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Το θέατρο, έτσι δεν είναι? Ναι, είναι βέβαια. Είναι δυστυχώς ακόμα πιο δύσκολο στην Ελλάδα. Γιατί αυτό που λέγαμε, δεν υπάρχουν προϋπολογισμοί για να γίνουν όλα αυτά. Εγώ είχα πάρει τη σκηνογραφία σαν μάθημα στη σχολή, που εκτός από το βασικό μας δηλαδή. Μιλάμε πάντα για τη σχολή καλών τεχνών. Ναι, ναι, βέβαια, ναι, συγγνώμη. Έπρεπε να το αναφέρω. Εκτός από, λοιπόν, από το βασικό μας τομέα, που είτε διάλεγες γλυπτική, χαρακτική, ζωγραφική, έπαιρνες και κάποια μαθήματα. Ένα μάθημα που πήρα, γιατί με ενδιαφέρει πολύ, ήταν η σκηνογραφία. Αλλά κυρίως εμένα με ενδιαφέρε το κουστούμι στη σκηνογραφία. Και μετά τη σχολή, για αυτό το λόγο, παρακολούθησα και ένα ιδιωτικό εργαστήριο σκηνογραφίας της Μαρίας Τσιχανιωτάκη, που είναι πάρα πολύ καλή σκηνογράφος. Κάναμε και μία έκθεση εκεί. Εγώ έχω, ας πούμε, αναλάβει να κάνω τη Ρουζάλκα, που είναι μία όπερα. Και είχαμε κάνει κανονικά τη μακέτα με τη σκηνή, που έπρεπε να λύσουμε και όλα τα προβλήματα, δηλαδή τα τεχνικά που θα αντιμετωπιζόντουσαν, τα υλικά. Να. Έχει πολύ ενδιαφέρον, είναι κάτι πιο εφαρμοσμένο. Δεν έχω ασχοληθεί επαγγελματικά με τη σκηνογραφία μέχρι στιγμής. Αλλά εντάξει, αυτή η προϋπηρεσία στο εργαστήριο μιας σπουδαίας σκηνογράφου είναι πολύ σημαντικό, ναι. Πολύ σημαντική, γιατί ξέρω ότι στο παρελθόν, όταν τα οικονομικά ήταν καλύτερα στην Ελλάδα, είχαν ανέβει παραστάσεις με καταπληκτικά κοστούμια. Μα όχι, και παρόλο που δεν υπάρχει, ας πούμε, budget, εγώ οι περισσότερες παραστάσεις που βλέπω είναι πολύ αξιοπρεπείς, δεν το λέω γι' αυτό. Απλά ότι δεν υπάρχουν θέσεις εργασίας, οπότε θα... Ναι. Ελπίζουμε να δημιουργηθούν σύντομα και το ευχόμαστε. Ελπίζουμε. Να δώσουμε, επειδή ο χρόνος κυλάει πάρα πολύ γρήγορα, να δώσουμε το λόγο στη Βασιλεία την Περόγλου να μας πει για τα μηνύματα των φίλων εδώ που έχουν έρθει, των ακροατών, και εκφράζουν τον θαυμασμό τους και την αγάπη τους. Καλησπέρα σας και από μένα. Να πω ότι είναι μεγάλη χαρά και τιμή που είστε σήμερα εδώ στο σταθμό μας, στο NG Radio. Πραγματικά έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματα από πάρα πολλούς ακροατές. Δυστυχώς δεν έχουμε τόσο πολύ χρόνο στη διάθεσή μας. Να χαιρετήσουμε καταρχάς όλους τους Έλληνες από το εξωτερικό που έχουν στείλει μηνύματα. Από τη Νέα Υόρκη, από το Βερολίνο, από την Αυστραλία. Σας χαιρετάνε και λένε τα καλύτερα. Επίσης και εδώ στο Facebook έχουν βγάλει πολύ ωραίες φωτογραφίες. Η Αναστασία Ρετοπούλη από το Χίο σας έχει τραβήξει με πολύ ωραία λουλούδια. Και ο Βάγκος ο Γιαννάκης επίσης. Ευχαριστούμε, Αναστασία και Βάγκο. Πολύ ωραίες φωτογραφίες, πραγματικά πάρα πολύ ωραίες. Έχουν κάνει κάποιες ερωτήσεις, όπως το πού μπορούν να προμηθευτούν τα βιβλία σας. Επίσης, εάν γίνονται κάποια μαθήματα, πόσο επιεικής ή αυστηρός είστε με τα έργα της κόρης σας, επίσης ρωτάνε, και ποια είναι τα σχέδια για το μέλλον, και εάν η χαρακτική πιστεύετε ότι θα έπρεπε να διδάσκετε και στα σχολεία. Είπα μια πολύ μικρή περίληψη, είναι πολλές οι ερωτήσεις, η αλήθεια είναι. Κύριε Κατσουλίδη, να πούμε πρώτα πόσο επιεικής είστε με τα έργα της κόρης σας. Μπορώ να πω ότι δεν είμαι επιεικής. Είμαι αυστηρός, αλλά της κάνω κριτική εκ των υστέρων. Δεν θέλω να την καθοδηγήσω προς μια κατεύθυνση, α ή β κατεύθυνση που μπορεί να πιστεύω εγώ. Γι' αυτό την αφήνω να ακολουθεί το δρόμο της, τα προβλήματά της, και εκ των υστέρων, όταν με ρωτάει, και όταν με ρωτάει, γιατί αν δεν με ρωτήσει μπορώ να μην μιλήσω, κάνω κριτική στο αποτέλεσμα. Απάνω στο αποτέλεσμα, και αυτό νομίζω ότι μπορεί να την ωφελήσει, ας πούμε, γιατί κάποια πείρα παραπάνω έχω, ας πούμε, σαν
Πήρα, δεν το συζητάμε, αλλά πιστεύω ότι βαθιά μέσα σας και κριτική να κάνετε, θα είστε περήφανος. Οπωσδήποτε πιστεύω και το λέω κιόλας ότι έχει βρει έναν δρόμο η Μαριάννα, έχει βρει έναν δρόμο, το δρόμο το δικό της. Δεν είναι επηρεασμένη καθόλου από μένα, μπορεί να είναι επηρεασμένη από τα χρώματα μόνο, όπου είναι γενικό αυτό, αλλά στο σχέδιο, σε αυτό που ακολουθεί, είναι τελείως δικό της δρόμος και νομίζω ότι είναι ένας καλός δρόμος που μπορεί να το βλέπει κάποιος και να λέει αυτό είναι Μαριάννα. Και αυτό έχει σημασία για μας τους καλλιτέχνες. Ακριβώς. Η προσωπικότητα, το ιδιαίτερο. Ακριβώς. Θέλω πριν να απαντήσετε και στις ερωτήσεις τις υπόλοιπες, να μου πείτε λίγα πράγματα για αυτά τα γράμματα που σχεδιάσατε. Είναι πολύ ενδιαφέρον να σχεδιάζει κανείς γραμματοσειρές. Να σας πω, είναι τόσα πολλά τα πράγματα για να σχεδιάσει κανείς γράμματα. Σκεφτείτε ότι για να σχεδιάσω αυτές τις δύο πρώτες γραμματοσειρές, τα Κατσουλίδης και τα Απολώνια, που τα έκανα το 86 περίπου, έφαγα 2.000 ώρες. 2.000 ώρες. Αλήθεια, τόσο πολύ. Τόσο πολύ. Αφού μελέτησα πρώτα τα ελληνικά γράμματα, την ιστορία της ελληνικής γραφής και τους τυπογραφικούς χαρακτήρες από το 1500 και μετά. Γιατί αυτό έχει σημασία. Και θέλω να πω ότι η ελληνική τυπογραφία δεν ξεκίνησε σωστά. Και αυτό το γράφω και στο βιβλίο μου. Διότι ξεκίνησε ως εμιγκρέ, ας πούμε, έξω. Δεν ξεκίνησε. Η Ελλάδα ήταν συγγραφωμένη τότε. Και η εφεύρεση της τυπογραφίας συνέπεισε με την Κωνσταντινούπολη, με την πτώση της Κωνσταντινούπολης του 1553. Λοιπόν, έγιναν έξω οι πρώτες χαράξεις γραμμάτων ελληνικών, αλλά δεν πήραν τα καλύτερα πρότυπα που είχαν γίνει μέχρι τότε σε εγγραφή, γιατί η τυπογραφία ξεκίνησε να αντιγράφει την χειρόγραφη γραφή. Ναι. Από εκεί ξεκίνησε. Ναι. Λοιπόν, δεν πήραν τα καλύτερα, πήραν ενός γραφέα της εποχής που το κάνα τυπογραφία. Και αυτό μαζί με τις ψηλές, με τις οξύρες, με αυτά τα πράγματα ήταν μέσα στην κάσα, ας πούμε, στην τυπογραφική για τους Ευρωπαίους πάρα πολύ δύσκολο. Γι' αυτό ήταν λίγο ανασταλτικό για την ελληνική τυπογραφία, για τη διάδοση της ελληνικής τυπογραφίας το 1500-1600. Μέχρι που φτάνουμε στον Μποντόνι, φτάνουμε στο 19ο αιώνα, ας πούμε. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα τα είδα εγώ σπουδάζοντας και έξω όταν πήγα στο Παρίσι, σπούδασα. Έκανα και στην Εκόλε Στιέν πήγα για να μάθω γράμματα, να μάθω το σχεδιασμό των γραμμάτων. Όπου εκεί πέρα είχα τον καλύτερο, ας πούμε, σχεδιαστή γραμμάτων, τον Φρούτιγκερ, ο οποίος είχε σχεδιάσει δύο σειρές ελληνικές γραμμάτων, τα Universe, τα ξέρουν οι γραφίστες. Λοιπόν, είναι λαμφιρινθιακή υπόθεση, για να σας πω με λιγότερα λόγια. Αν βέβαια διαβάσετε λίγο το βιβλίο μου, θα δείτε τα προβλήματα που έχει, γιατί αυτό το βιβλίο είναι περισσότερο να βοηθήσει οι γραφίστες που θέλουν να σχεδιάσουν γράμματα. Αυτό είναι ο σκοπός αυτού του βιβλίου. Και κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Καστανιώτη. Ξεκίνησε από τις εκδόσεις Καστανιώτη, έγιναν δύο εκδόσεις, μετά έγινε μια έκδοση από τα ΑΤΕΗ και τώρα τελευταία είναι μια έκδοση από μένα. Συνεχίζω, γιατί αυτό το πράγμα διδάσκεται στα ΤΕΗ. Βέβαια, πουλιέται σε βιβλιοπωλείο, αλλά βασικά το παίρνουν και το δίνουν ο εύδοξος στους σπουδαστές της γραφιστικής στα ΤΕΗ. Μάλιστα. Τελειώνοντας, έχουμε πολύ λίγα λεπτά να μας πείτε τα σχέδιά σας για το μέλλον και εσείς και η κυρία Κατσουλίδη. Ναι, εγώ δεν μπορώ να πω ότι έχω και πολύ μεγάλα σχέδια για το μέλλον. Βεβαίως τώρα αυτή τη στιγμή έχω μπροστά μου, έχω σχεδιάσει έτοιμα για προσέκδοση ένα λεύκομα με ποίηματα, 7 χαρκογραφίες με 7 ποίηματα της Κικής Δημουλά, το οποίο πρόκειται να βγει προσεχώς, ας πούμε. Από εκεί και πέρα ζωγραφίζω συνέχεια και έτσι ζούμε. Τώρα από εκεί και πέρα εκθέσεις θα κάνουμε, όσο υπάρχουμε θα δουλεύουμε και θα
παρουσιάζουμε καινούργιες δουλειές με τα προβλήματά μας. Δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο. Ίσως η Μαριάννα να έχει περισσότερα, να έχει περισσότερες, ας πούμε, περισσότερα από μένα όνειρα, ας πούμε. Εύχομαι πολλές επιτυχίες, εμπνεύσεις και δύναμη. Και εσείς? Ναι, και εγώ πηγαίνω με τη ροή που λένε. Έχω ξεκινήσει ένα καινούργιο κύκλο δουλειάς, επειδή αυτή η έκθεση που αναφέρατε πριν έγινε τώρα τον Οκτώβριο, οπότε είναι πολύ νωρίς ακόμα. Έχω κάποιες ομαδικές προγραμματισμένες για το 2016 και 2017. Θα είμαι στο Art Athena το Μάιο που θα γίνει. Και από εκεί και πέρα, ναι, και εγώ το ψάχνω λίγο. Δηλαδή δουλεύω και σκέφτομαι διάφορα, και όταν έρθει η ώρα θα τα αποκαλύψω. Εύχομαι το καλύτερο, πολλές επιτυχίες. Και σας ευχαριστώ ιδιαίτερα που ήσασταν σήμερα μαζί. Περάσαμε πάρα πολύ ωραία και μάθαμε πολλά πράγματα. Ευχαριστούμε και εμείς πολύ που μας καλέσατε. Να είστε καλά. Είστε επανειδήν, να πούμε. Γιατί κάθε καινούρια έκθεση και κάθε καινούρια δουλειά σας θα είναι τιμή μας να την παρουσιάζουμε. Ευχαριστούμε και τον Τάσο τον Περόγλου και τη Βασιλεία την Περόγλου για την παρουσία τους και τη βοήθειά τους, και να ευχηθούμε σε όλους σας καλό Σαββατοκύριακο. Πολλά φιλιά.